Τώρα, τα lockdown έφεραν αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας με θύματα παιδιά, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Ακόμη και αυτές όμως δεν λένε όλη την αλήθεια, καθώς ελάχιστα από αυτά τα περιστατικά καταγγέλλονται επισήμως. Την ίδια ώρα αυξήθηκε η χρήση ηρεμιστικών και αλκοόλ από τους γονείς. Φόβος, ψυχολογική και σωματική βία. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της καραντίνας, τα περιστατικά κακοποίησης με θύματα τα παιδιά παρουσιάζουν αύξηση τον τελευταίο χρόνο. Η παρατεταμένη ψυχική κούραση, η έλλειψη κοινωνικής επαφής, τα κλειστά σχολεία, οι κλειστές δραστηριότητες, ο περιορισμός και ο αποκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους έχουν μεταφράσει όλες αυτές τις παραμέτρους σε μια επιθετικότητα που βγαίνει είτε εναντίον του ίδιου του εαυτού, είτε εναντίον των άλλων. Οι οικογένειες περνούν δύσκολες ώρες με την πανδημία να εντείνει τα ψυχολογικά προβλήματα, τα αγχώδη περιστατικά και την αποξένωση, κυρίως ανάμεσα στους γονείς και τους εφήβους. Έχουμε μια ανησυχητική αύξηση στην σωματική κακοποίηση παιδιών ηλικίας δημοτικού σχολείου. Περίπου στο 10% είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε μετρήσει μια πολύ μεγάλη αύξηση, 30% περίπου, στην παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων, δηλαδή στην εμπορία ουσιών, στη χρήση ουσιών σε καταστροφικές και πράξεις βανδαλισμού, κλοπές κτλ. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία για το παιδί που δραστηριοποιείται στην Ημαθία, τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση κατά 15% στα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και ηρεμιστικών από τους γονείς ως μέσο ανακούφισης από τα αρνητικά συναισθήματα. Από τα πρώτα κιόλας σημάδια της επιθετικής συμπεριφοράς είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Είναι σημαντικό να μην αφήνουμε το φαινόμενο να εδραιώνεται. Αρνητικά επιδρά και η συστηματική ενασχόληση με το διαδίκτυο. Κατά μέσο όρο, τα παιδιά του Δημοτικού περνούν μπροστά στην οθόνη 5 ώρες και οι έφηβοι πάνω από 6 ώρες ημερησίως, επιπλέον από το χρόνο της τηλεκπαίδευσης.